Είμαστε καλά, είναι στο πρόβλημα. Περίμενε, περίμενε. Στον Αρχιεπίσκοπο. Ανοίξτε παρακαλώ. Ευλογείτε πατέρες. Καλημέρα. Άξιο! Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κύριε Περιφερειάρχα, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, συνάδελφοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, είναι ιστορική και πολύ σημαντική η σημερινή ημέρα για την Ιερά Μητρόπολη μας και για το Δήμο Αιγαλίας, γιατί υποδεχόμαστε το νέο πνευματικό μας ηγέτη, έναν εξαίρετο κληρικό με κύρος και πνευματική καλλιέργεια, γέννημα και θρέμα του Αιγαίου. Ετούμενος προσωπικά τις αρχιερατικές σας ευλογίες, επιτρέψτε μου να σας προσφέρω ένα δώρο, ένα σταυρό ευλογίας εκ μέρους του Δημοτικού μας Συμβουλίου και του λαού της Αιγιάλιας, ώστε με αυτόν να ευλογείτε ολόκληρη τη Μητρόπολη μας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ιδού εγώ εν το μέσο ημών. Η χάρις του Θεού και η ευδοκία του Αγίου Πνεύματος, αλλά και της Παναγίας μας, η οποία σκεπάζει αυτόν τον τόπον, αυτή την πόλη, αυτών των λαών, επέτρεψε και εμένα τον τελευταίο κληρικό να αναδειχθώ με τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάς Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου και την τιμία ψήφο των σεβασμιωτάτων αρχιερέων, των συγκροτούτων την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας Εκκλησίας της Ελλάδος, ποιμενάρχης και πατέρας και αδελφός της ιδιαιτέρας μου πατρίδας. Όλο αυτό το καιρό, μετά τη χειροτονία μου, σκέφτομαι πώς ο Θεός μέσα από ανθρώπους ενήλθησε, έτσι ώστε και εγώ να λάβω από τα τίμια χέρια του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας τον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης, την αρχιεροσύνη. Και ερχόμενος στο Αίγιο σήμερα, συγχωρέστε με, και εισερχόμενος στο Αίγιο έβλεπα νέους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε ανταλλάξει πολλές φορές συζητήσεις και πνευματικές και κοινωνικές, και ευχαριστούσα τον Θεό και την Παναγία μας διότι επέτρεψε και είδε την ταπείνωσή μου και με αξιώνει να έρθω εδώ να ποιμάνω πλέον αυτών των ευλογημένων λαών εις διαδοχήν του πνευματικού μας Πατρός και Γέροντος Μητροπολίτου Καλαβρίτων και Αιγιαλίας κυρίου Αμβροσίου, ενός μεγάλου ανδρός της Εκκλησίας μας, να τον διαρρευθώ και να έρθω και εγώ να προσφέρω με όσες δυνάμεις θα μου δώσει ο Θεός να διακονήσω των ευλογημένων λαών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρίτων και Αιγιαλίας. Της Αγίας